Σπουδαίες αλήθειες περί της μεταθάνατον ζωής έρχεται να μας αποκαλύψει η παραβολή του πλουσίου και του Λαζάρου που ακούσαμε στη σημερινή Ευαγγελική περικοπή της Θείας Λειτουργίας, αγαπητοί μου. Έρχεται η παραβολή αυτή να σύρει το παραπέτασμα και να μας φανερώσει καθαρά την ευτυχή κατάσταση των ευσεβών στη Βασιλεία του Θεού και τη δυστυχία των αμαρτωλών στην κόλαση, ώστε να μας αφυπνίσει από τον ύπνο της αμαρτίας και να μας οδηγήσει στη μετάνοια. Υπήρχε κάποιος πλούσιος άνθρωπος, είπε λοιπόν ο Κύριος, ο οποίος φορούσε πολυτελή ενδύματα και διασκέδαζε καθημερινά σε πλούσια συμπόσια. Υπήρχε όμως και κάποιος φτωχός, που λεγόταν Λάζαρος, ο οποίος ήταν γεμάτος πληγές και ήταν ριγμένος κοντά στην εξώπορτα του πλουσίου. Ο πτωχός Λάζαρος επιθυμούσε να χορτάσει από τα ψίχουλα που έπεφταν από το τραπέζι του πλουσίου. Αλλά σαν να μην έφτανε η στέρησή του αυτή, έρχονταν και τα σκυλιά και έγλυφαν τις πληγές του. Παρόλα αυτά, ο Λάζαρος δεν έβγαλε από το στόμα του ούτε την παραμικρή λέξη παραπόνου κατά του πλουσίου ή κάποιο γογγισμό κατά του Θεού. Συνέβη λοιπόν κάποτε να πεθάνει ο Λάζαρος και τον πήραν οι άγγελοι και τον έφεραν στην αγκαλιά του Αβραάμ, δηλαδή στον Παράδεισο. Πέθανε δε και ο πλούσιος και κυδεύτηκε μεγαλοπρεπώς με τιμές. Πήγε όμως στον Άδη και εκεί βασανιζόταν και σήκωσε τα μάτια του και είδε από μακριά τον Αβραάμ και τον Λάζαρο στην αγκαλιά του. Φώναξε τότε και είπε «Πάτερ Αβραάμ, λυπήσουμε και στείλε τον Λάζαρο να βρέξει με νερό την άκρη του δακτύλου του και να δροσίσει τη γλώσσα μου, διότι βασανίζομαι μέσα σε αυτή τη φλόγα». Ο Αβραάμ όμως το απήντησε «Παιδί μου, θυμίσου ότι εσύ έλαβες τα αγαθά σου όταν ζούσες στη γη, όπως και ο Λάζαρος τα κακά. Τώρα όμως εδώ ο Λάζαρος παρηγορείται για αυτά που άλλοτε υπέφερε, εσύ δε βασανίζεσαι. Και εκτός από όλα αυτά, μεταξύ μας υπάρχει μεγάλο χάσμα. Δεν υπάρχει καμία κοινωνία». Ζήτησε τότε ο πλούσιος από τον Αβραάμ να στείλει το Λάζαρο στο σπίτι του πατέρα του, ώστε να ειδοποιήσει τα αδέλφια του για να μην βρεθούν και εκείνα στον τόπο της τιμωρίας που βρισκόταν ο ίδιος. Ο Αβραάμ όμως το αποκρίθηκε ότι έχουν τον Μωυσή και τους προφήτες που τους βεβαιώνουν γι' αυτά, και ότι αν δεν ακούσουν τον Μωυσή και τους προφήτες, ούτε αν κάποιος αναστηθεί εκ νεκρών, θα πιστούν. Η παραβολή αυτή έχει πολλά να μας διδάξει και είναι πολλά τα σημεία στα οποία θα μπορούσαμε να σταθούμε. Εμείς ωστόσο θα μείνουμε στην απάντηση που έδωσε ο Αβραάμ στην παράκληση του πλουσίου να στείλει το Λάζαρο για να βρέξει με νερό την άκρη του δακτύλου του και να του δροσίσει τη γλώσσα. Στην παράκληση αυτή του πλουσίου ο Αβραάμ είπε «Παιδί μου, θυμίσου ότι έλαβες τα αγαθά σου όταν ζούσες στη γη και ο Λάζαρος ομοίως τα κακά. Γι' αυτό τώρα αυτός εδώ παρηγορείται, ενώ εσύ βασανίζεσαι». Η απάντηση αυτή του Αβραάμ αποτελεί τη λύση ενός μεγάλου προβλήματος, του προβλήματος της θεοδικίας, όπως λέγεται, κατά το οποίο τίθεται υποκρίση και αμφισβήτηση η δικαιοσύνη του Θεού. Το ζήτημα αυτό προβάλλεται πολύ συχνά στις σελίδες της Παλαιάς Διαθήκης και συγκεφαλαιώνεται στο εξής χαρακτηριστικό ερώτημα που θέτει ο προφήτης Ιερεμίας. «Τι ότι ο δός ασεβών ευωδούτε, για ποιο λόγο δηλαδή προκόπτει ο ασεβής, γιατί ευωδώνονται τα έργα του?» Το ερώτημα αυτό αποτελούσε για τους ανθρώπους της Παλαιάς Διαθήκης, αλλά δυστυχώς αποτελεί και για πολλούς χριστιανούς σήμερα ένα σκάνδαλο. Γιατί δηλαδή οι ασεβείς ευτυχούν, ενώ οι δίκαιοι βρίσκονται συνεχώς σε θλίψεις και σε δοκιμασίες? Η ευημερία αυτή των ασεβών ανθρώπων είναι δυνατόν να σκανδαλίσει τους ευσεβείς, εφόσον δεν τοποθετηθούν σωστά απέναντι στο θέμα, και να προκαλέσει το φθόνο και τη ζήλια. Γι' αυτό και ο προφήτης Δαβίδ θα πει στον 72ο ψαλμό του
Εμού δε παραμικρόνες αλεύθησαν οι πόδες, παρολίγον εξεχήθη τα διαβήματά μου, ότι εζήλωσα επί της ανόμης ειρήνην αμαρτωλών θεωρών. Παραλίγο δηλαδή να κλονιστούν τα πόδια μου, οι πεπιθήσεις της ψυχής μου. Λίγο έλειψε να παρεκτραπώ και να πέσω εις των κρυμνών, του να μην πιστεύω πως ο Θεός προνοεί για τον κόσμο, διότι καταλήφθηκα από ζήλια, βλέποντας την ειρήνη και την ευημερία των αμαρτωλών. Είναι ο πειρασμός της φαινομενικής απουσίας του Θεού. Γιατί δηλαδή δεν επεμβαίνει ο Θεός μέσα στην ιστορία για να αποδώσει το δίκαιο? Την απάντηση στο ζήτημα αυτό, αλλά και το ποια στάση θα πρέπει να κρατούν οι χριστιανοί, έρχεται να μας τη δώσει η σημερινή παραβολή. Ο πλούσιος της παραβολής που ευημερεί και ζει μέσα στην τρυφή, στην απόλαυση, αντιπροσωπεύει τους ασεβείς, οι οποίοι δεν ζουν σύμφωνα με το θέλημα του Θεού και ωστόσο ευτυχούν στην επίγεια ζωή τους. Αντίθετα, ο πτωχός Λάζαρος αντιπροσωπεύει τους ευσεβείς, που ενώ είναι τηρητές του νόμου του Θεού, ζουν μέσα στη φτώχεια και στη θλίψη. Την αιτία για την ευημερία των μεν και τη δυστυχία των δε, τη βρίσκουμε στην απάντηση που έδωσε ο Αβραάμ στον πλούσιο της παραβολής. «Θυμήσου», του είπε, «ότι έλαβες τα αγαθά σου όταν ζούσες στη γη και ο Λάζαρος ομοίως τα κακά. Γι' αυτό τώρα αυτός παρηγορείται και εσύ βασανίζεσαι». Σχολιάζοντας τα λόγια αυτά, ο Ζυγαβηνός θα μας πει: «Των ανθρώπων ουδής άμυρος αρετής, ουδοπάνι πονηρός, και ουδής άμυρος κακίας, ουδοπάνι αγαθός». Κανένας άνθρωπος δηλαδή δεν υπάρχει που να μην έχει κάποια αρετή, ούτε και ο πιο πονηρός. Και κανένας δεν υπάρχει που να μην έχει κάποια κακία, ούτε ο πιο αγαθός. Έτσι ο πλούσιος, αν και ήταν αμαρτωλός, είχε όμως κάποια αρετή, εξαιτίας της οποίας απέλαβε όσο ζούσε τα οφειλόμενα αγαθά από το Θεό. Αλλά και ο Λάζαρος, αν και ήταν δίκαιος, είχε κάποια κακία, εξαιτίας της οποίας τιμωρήθηκε από το Θεό κατά την επίγεια ζωή του. Στη μέλουσα λοιπόν ζωή, ο πλούσιος, έχοντας πλέον πάρει το μισθό για τη λίγη αρετή του, τιμωρήθηκε για τις πολλές κακίες του. Ενώ ο Λάζαρος, έχοντας πλέον τιμωρηθεί για τις λίγες κακίες του, ανταμείφθηκε για την πολλή του αρετή. Είναι αυτό που είπε ο Κύριος στην επί του όρους ομιλία του: «Πλην ουέ ημίν της πλουσίης, ότι απέχετε την παράκλησιν ημών». Αλίμονο δηλαδή σε εσάς τους πλουσίους, διότι έχετε ήδη λάβει στο ακέραιο την παρηγοριά σας. Έχετε πλήρη την παρηγοριά σας από τον πλούτο και συνεπώς δεν μένει να ελπίζετε τίποτα στη μέλουσα ζωή. Δεν πρέπει λοιπόν οι χριστιανοί να ζηλεύουν την ευημερία των ασεβών ανθρώπων. Αυτό συμβουλεύει και ο προφήτης Δαβίδ, ο οποίος αν και βλέπει την ειρήνη και την ευτυχία των ασεβών, ωστόσο λέει: «Μη ζηλεύεις τον άνθρωπο που προοδεύει στο δρόμο της ζωής του, ενώ δεν πάβει από το να εργάζεται την παρανομία. Πρόσεχε, μήπως παρασυρθείς από τη ζήλια, ώστε και εσύ να σκέφτεσαι πονηρά όπως εκείνη, διότι αυτοί που σκέπτονται και πράττουν το κακό θα εξολοθρευθούν. Αυτοί δε που υπομένουν τις θλίψεις και τα βάσανα και με ελπίδα περιμένουν την προστασία του Κυρίου, θα κληρονομήσουν τα αγαθά της γης και την επουράνιο κατοικία». Δεν είναι λοιπόν μακάρι οι ασεβείς άνθρωποι που φαίνεται να ευτυχούν. Αληθινά μακάριος είναι ο άνθρωπος ο οποίος μένει στο δρόμο του Θεού και καλλιεργεί τις αρετές χωρίς να επηρεάζεται και να σκανδαλίζεται από την ευημερία των ασεβών και χωρίς να κλονίζεται η πίστη του στην πρόνοια και στη δικαιοσύνη του Θεού. Ο Θεός δεν απουσιάζει από την ιστορία. Είναι πανταχού παρόν. Βλέπει τα πάντα και γνωρίζει τα πάντα. Γνωρίζει τη ζωή των ασεβών,
αλλά πολύ περισσότερο γνωρίζει αυτούς που πορεύονται σύμφωνα με τον νόμο Του. Έγνω ο Θεός τους όντας αυτού και τους Αγίους, λέει ο Μωυσής στο βιβλίο των Αριθμών. Γνωρίζει δηλαδή ο Θεός τους δικούς του ανθρώπους και τους Αγίους. Γνωρίζει τα πάντα. Σεβόμενος ωστόσο το αυτεξούσιο των ανθρώπων, τους αφήνει να κινηθούν όπως θέλουν. Μας αφήνει διαχειριστές του εαυτού μας, της ζωής μας, αλλά και της ιστορίας. Θα έρθει όμως μια ημέρα να μας ζητήσει το λόγο για το αν αποδειχθήκαμε καλοί διαχειριστές ή όχι, αν κάναμε καλή χρήση της ελευθερίας που μας έδωσε. Το ότι ο Θεός διαναγνωεί τις θλίψεις και τους πειρασμούς των δικαίων, έστω και αν φαίνεται ότι απουσιάζει, μας το αποδεικνύει και το ακόλουθο περιστατικό από τη ζωή του Μεγάλου Αντωνίου. Στην αρχή της ασκητικής του ζωής ο Άγιος πήγαινε σε ένα τάφο και εκεί έμενε και προσευχόταν. Εκεί δέχθηκε μία φοβερή επίθεση των δαιμόνων. Τον φοβέριζαν και τον έδερναν προκειμένου να τον κάνουν να εγκαταλείψει την άσκηση και την προσευχή. Τον έδιραν μάλιστα τόσο πολύ, ώστε το σώμα του γέμισε πληγές και έπεσε κάτω σχεδόν νεκρός. Κατά τη διάρκεια των πειρασμών αυτών, ο Μέγας Αντώνιος επικαλούνταν τη βοήθεια του Θεού, ο οποίος φαινόταν να απουσιάζει και να μην έρχεται σε βοήθεια του Αγίου. Αφού λοιπόν πέρασαν οι πειρασμοί αυτοί, ο Κύριος εμφανίστηκε στο Μέγα Αντώνιο και τότε ο Άγιος τον ρώτησε «Πού ήσουν, Χριστέ μου, και δεν φάνηκες εξ αρχής για να πάυσεις τις οδύνες των πόνων μου?» Και ο Κύριος του απήντησε «Εδώ ήμουν, Αντώνιε, και σε έβλεπα να αγωνίζεσαι». Είναι ένα πολύ χαρακτηριστικό περιστατικό που μας αποδεικνύει ότι ο Θεός δεν απουσιάζει από την ιστορία, αλλά μας αφήνει να αγωνιστούμε, προκειμένου να φανεί η αγαθή μας προαίρεση και να αυξηθεί η αρετή μας. Αγαπητοί μου, η παραβολή του πλησίου και του φτωχού Λαζάρου που ακούσαμε σήμερα, ανάμεσα στα πολλά της διδάγματα, έρχεται να μας υπενθυμίσει μια πολύ σπουδαία άκτιστη ενέργεια του Θεού, τη δικαιοσύνη. Συνηθίζουμε όταν αναφερόμαστε στο Θεό να μιλάμε για την αγάπη Του. Και πράγματι, ο Θεός αγάπη εστί, όπως μας λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Ο Θεός όμως είναι και δικαιοσύνη. Ο Θεός βλέπει τα πάντα, γνωρίζει τις οδούς των δικαίων, αλλά και των ασεβών. Αν οι ασεβείς άνθρωποι ζούνε με κάθε άνεση και ευτυχία, αυτό δεν σημαίνει ότι ο Θεός είναι άδικος ή ότι δεν προνοεί για τον κόσμο. Το ανθρώπινο μυαλό δεν μπορεί να καταλάβει τον τρόπο με τον οποίο ενεργεί ο Θεός. Αυτό που οφείλουμε να κάνουμε εμείς είναι όχι να κρίνουμε τις ενέργειες του Θεού, αλλά να μένουμε σταθεροί και ακλόνητοι στο δρόμο της τηρήσεως των εντολών Του και της καλλιέργειας των αρετών, μένοντας ανεπηρέαστοι από τη ζωή και την ευημερία των ασεβών ανθρώπων. Ας μη ζητάμε στη ζωή αυτή την καλοπέραση. Ούγαρ έχουμε ενώ δεμένους απόλυν, αλλά την μέλους ανεπιζητούμεν, θα μας πει ο Απόστολος Παύλος. Δεν είναι εδώ η πατρίδα μας δηλαδή. Η πατρίδα μας είναι στον ουρανό και εκεί πρέπει να έχουμε συνεχώς στραμμένα τα μάτια της ψυχής μας. Στη ζωή αυτή, αν ζούμε ως αληθινοί χριστιανοί, θα έχουμε θλίψεις και πειρασμούς. Αυτός όμως είναι και ο σταυρός μας, που αν τον σηκώσουμε πρόθυμα και αγόγγιστα, θα μας οδηγήσει, όπως και τον φτωχό Λάζαρο, στους κόλπους του Αβραάμ, στη Βασιλεία του Θεού. Αμήν.